είναι μια ιδιαίτερη μέρα και θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω όσους ανταποκρίθηκαν από όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου που υπάρχει συμπαράσταση ευρεία, αλλά καθώς επίσης και από όλους που κινητοποιήθηκαν μέσα στην πόλη μπροστά σε αυτή την άδικη μεταχείριση από πλευράς της διοίκησης. Νομίζω το ιστορικό είναι γνωστό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα χρονικό που αφορά δηλώσεις του Νοεμβρίου σε ό,τι αφορά πραγματικά γεγονότα που αφορούσαν εκείνες τις ημέρες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο νοσοκομείο, σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες νοσηλείας των ασθενών με κορονοϊό, τόσο σε κοινές κλίνες όσο και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό επέφερε τη δυσφορία της διοίκησης, που από τότε παρήγγειλε την αυτεπάγγελτη παρέμβαση του εισαγγελέα. Τόσους μήνες μετά, και ενώ η Αθήνα φλέγεται και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο κίνδυνος είναι ορατός και αφορά το κοινωνικό σύνολο, αντί η διοίκηση να σκύψει με σοφροσύνη για την επίλυση των προβλημάτων στα μέτρα του δυνατού, με όποια μέτρα θα μπορούσε να πάρει, στην ουσία προβαίνει με ένα τέτοιο αυταρχικό προσωπείο να φημώσει τους εργαζόμενους και αγωνιζόμενους υγειονομικούς. Εμείς δηλώνουμε το παρόν εδώ και η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη. Νομίζω ότι το αποδεικνύει η συμμετοχή όλων των συναδέλφων και των λοιπόν εδώ αντιπροσώπων από σωματεία της πόλης, για να ενώσουμε τις φωνές μας αγωνιστικά και να πούμε ότι είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε τα προβλήματα στην προσπάθειά μας η πολιτεία επιτέλους να σκύψει πραγματικά στις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να προβεί σε μέτρα τέτοια που θα καθορίζουν άλλες συνθήκες για την προάσπιση της υγείας όλου του λαού.